τους ανέφερα. Δεύτερον, συμμετοχή στη μελετητική ομάδα εκπροσώπου του αρμόδιου φορέα. Όποιος είναι αυτός αύριο ο αρμόδιος φορέας. Σήμερα είναι ο σύνδεσμος διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Αύριο θα είναι ο περιφερειακός ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν έχει παραρτήματα σε επίπεδο νομού. Ναι. Τρίτον, να γίνουν σεβαστά τα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπει η ίδια η μελέτη του περιφερειακού σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων και του χώρου υγειονομικής ταφής, ό,τι θα είναι αυτά, έτσι. Να είναι ένας αναδήμο, εφόσον αυτό απαιτείται, αναλόγως της απόστασης της μονάδος ολοκληρωμένης διαχείρισης από τον κάθε Δήμο. Αυτή είναι η εισήγηση του Προέδρου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συναδέλφους, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, γίνεται η συνεδρίαση σε διευρυμένη σύνθεση. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε συνάδελφος, πρώτα απ' όλα τα μέλη του ΔΣ μπορούν να τοποθετηθούν και στη συνεχεία όλοι οι συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω ότι ο σύνδεσμος έκανε αυτό που έκανε σωστά, έκανε αυτό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Και επειδή εδώ στην προηγούμενη συνεδρία που είχαμε, που ήρθε ο μελετητής και παρουσίασε τον περιφερειακό σχεδιασμό, είπε κάποια κουβέντα την οποία είπαν το 10% έξω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προφανώς έφυγε από εδώ μέσα. Κάποιος που ήταν εδώ μπορεί να είναι δήμαρχος, όσοι παρακολουθούσαν, διότι δεν υπήρχε μέσον. Άρα σημαίνει ότι κάποιοι που ήταν από εδώ το μετέφεραν σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, η οποία το έκανε πρωτοσέλιδο και λέει ότι υπόθηκαν τις ανακρίβειες. Λοιπόν, επειδή τα είπε ο μελετητής, θα υπάρξει σχετική απάντηση και θα επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά και αν συμφωνείτε, εκτός αν θέλετε να έρθετε, διότι αφορά το φορέα. Εκεί θα τα ξεκαθαρίσουμε. Τα πολιτικά παιχνίδια που πάνε να παίξουν κάποιοι και εύχονται δυστυχώς να γίνει και εισπάρτη προς άλλος δήμος του νομού μας και να γεμίσει σκουπίδια, δεν πρόκειται να γίνει. Ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, αυτά δεν θα γίνουν. Λοιπόν, να κοιτάξουμε τουλάχιστον το θέμα των σκουπιδιών, να το αφήσουμε έξω από την πολιτική. Χαίρομαι που εδώ που σας τρεις υποψήφοι και είχατε ένα επίπεδο υψηλό στο θέμα που μιλάμε τώρα για το Δήμο Ευρώτα μιλάω, πράγματι, διότι δεν προσπάθησε κανένας να καπηλευθεί, να αξιοποιήσει θετικά υλικά για τον άλλον το θέμα αυτό των σκουπιδιών. Είναι το πιο σοβαρό θέμα που έχουμε, ας το αφήσουμε απ' έξω και αν πράγματι υπάρχουν ευθύνες, να τις καταλογίσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν χτυπιέται ένας φορέας, δεν χτυπιέται μόνο ο πρόεδρος, χτυπιούνται όλοι όσοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί όπως έχουν ληφθεί. Και σε ρώτησε εδώ του μελετητή, πώς λες ότι δεν έχουμε κάνει κάτι. Κάνουμε αυτό που είναι σε όλη την Ελλάδα, λέει ναι. Λοιπόν, αυτό που είχε σχεδιασμό στο περιφερειακό κανάλι. Και να πω και κάτι σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο δεν θα το επικαλεστώ ποτέ. Όταν έγινα πρόεδρος, μου κάνετε τιμή να με εκλέξετε, η διαδικασία είχε ξεκινήσει, ήταν σε εξέλιξη το κάτω-κάτω. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν σωστή που είχε ξεκινήσει, απόλυτα σωστή ήταν. Μπορούσα να επικαλεστώ αυτό, ότι ξέρετε, εγώ ανέλαβα από τότε, η διαδικασία είχε ξεκινήσει και βρήκα σε εξέλιξη. Αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Το θέμα των σκουπιδιών είναι πολύ σοβαρό. Να το λύσουμε τώρα, να σας πω κάτι. Να το ξεφύγουμε μέχρι τις εκλογές, θα το βρούμε μπροστά μας πάλι. Εμείς θα το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην δημιουργούμε καταστάσεις, θα βρούμε ήδη μπροστά. Δεν περιγράφει συγχυσμένες μεθόδους. Για να ακούσετε και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, είπε ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί είναι ανοιχτή. Και ποια θα είναι αυτή? Θα είναι αυτή η οποία θα έχει το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας και το φιλικότερη μέθοδος προς το περιβάλλον. Άμα ακούσετε, εγώ έχω καταλάβει. Δεν διαφωνούμε. Πρόεδρε, ξέρεις κάτι, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέει στην ουσία μας αφήνει ακέραιους. Δηλαδή στην ουσία σου λέει εντάξει, θα τη δούμε. Επομένως, ένα λεπτό, παιδιά. Αυτή τη στιγμή, αν μας έλεγε για αυτή τη μέθοδο εκείνη και δεν συμφωνούσαμε, θα πρέπει να συμφωνούμε. Ή συμφωνούμε. Αυτή τη στιγμή λέει αυτό, μπορεί να διαφωνήσει πάνω σε αυτή τη γενική αρχή, κανένας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να διαφωνήσει πάνω σε αυτές τις δύο παραμέτρους, οικονομικός στη λειτουργία τους, γιατί αν δεν είναι σπιδιώξη μας να μην φορτώσουμε τους δημότες μας με τεράστιο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και αν δεν επιδιώξουμε να είναι φιλικότερη μέθοδος προς το περιβάλλον, τι άλλο θα επιδιώξουμε. Τώρα, όταν θα έρθει συγκεκριμένα και θα πει την τάδε, τότε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να καθίσουμε κάτω να αναλύσουμε τη κάθε μέθοδο ποια είναι η καλύτερη και να πούμε εμείς προτείνουμε αυτή ή εκείνη. Μία, δύο, τρεις μεθόδους. Σε αυτή τη φάση όμως δεν μας ρωτάνε κάτι τέτοιο. Αν είναι αυτό... να τοποθετήσουμε μόνο στην ενότητα, αν μία είναι ενότητα στο νομό και δύο-τρία, δεν έχει κανείς πρώην να τοποθετήσει. Αλλά επειδή η μελέτη δεν λέει μόνο ότι. Αναφέρει και λειτουργία στην ουσία. Δεν λέει όμως συγκεκριμένη μέθοδο. Αυτό είναι το άσχημο. Συγκεκριμένη μέθοδο. Καθόλου τον όργανο. Θεωρείς λοιπόν ότι το να μην νομοδοτήσει είναι θέση. Το να μην νομοδοτήσει, ναι βεβαίως.
λοιπόν, ότι έχει πάρω. Μελέτη, ότι ναι. Έχει τα πάντα. Τώρα πήραμε απόφαση. Έχει υπαρθεί αυτό. Αλλά εντάξει, εγώ από ψήφο που το είδα έτσι. Αλλά χρηματοδοτούμε για να χρηματοδοτήσουμε. Ναι, παιδιά, δεν θα βγάλουμε άκρη. Έτσι. Σημειών, θέλει τίποτα εσύ. Δεν νομίζω ότι. Το να λέμε τώρα. Ξέρω, πάει σε